συνάδελφοι, συναδέλφισσες, συναγωνιστές, εργαζόμενοι την νεολαία της Αθήνας, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση που γίνεται με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, τον μπλόκο που ήμασταν τις προηγούμενες ημέρες σε 40 σημεία σε όλη τη χώρα. Χαιρετίζουμε τα παλικάρια που έχουν έρθει με τα τρακτέρ τους και δείχνουν τη δύναμη της αγροτικής και ότι ως οργανωμένο αγροτικό κίνημα μπορούμε να υλοποιούμε τις αποφάσεις μας και να σέβονται αυτό το κίνημα. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που το προηγούμενο χρονικό διάστημα έδωσαν τη μάχη στα μπλόκα 23 νερόνυχτα μέσα σε αντίξωες συνθήκες για την επιβίωσή μας. Χαιρετίζουμε το λαό της Αθήνας που συμπαραστέκεται και όλους τους φορείς που συμπαραστέκονται και στο σημερινό μας συνολικήριο αλλά και στα μπλόκα το προηγούμενο διάστημα, στέλνοντας ένα σαφή μήνυμα στην κυβέρνηση η οποία επιχείρησε να πραγματοποιήσει ξανά το λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό, ότι η κοινωνία στέκεται δίπλα μας, στηρίζει αυτόν τον αγώνα, είναι και δικός της αγώνας, γιατί τα αιτήματα που προβάλλουμε δεν είναι συντεχνιακά των αγροτών και των τρόπων, αφορούν όλο τον ελληνικό λαό, καθώς η ακρίβεια μας τσακίζει όλους, τσακίζει το δικαίωμά μας στη ζωή. Είναι η ακρίβεια που πραγματικά δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Όλοι φωγκάνε, όλοι διαμαρτύρονται, όμως αυτή η διαμαρτυρία πρέπει να γίνει συνειδητή συμμετοχή στους αγώνες, γιατί το λέμε και το επαναλαμβάνουμε και πρέπει να μας γίνει βίωμα ότι μόνο ο λαός, μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας και μην περιμένουμε τίποτα από σωτήρες που εμφανίζονται, θα εμφανιστούν, θα ξαναεμφανιστούν, όμως τα προβλήματα θα παραμένουν και η ζωή μας θα μαυρίσει. Είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή, γιατί δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή, αλλά ταυτόχρονα γιατί έχουμε μια πλούσια εμπειρία στο αγροτικό κίνημα που λέει πως ό,τι κατακτήσαμε ήταν αποτέλεσμα αγώνων, συγκρούσεων, πολυήμερων μπλόκων με τα τρακτέρ στους δρόμους, με τα πόδια, με συγκεντρώσεις, με συναλλητήρια όπως το σημερινό, αλλά σίγουρα όχι με την αδράνεια, σίγουρα όχι με οργή στα καφενεία που είναι ανέξοδη και δεν τρομάζει καμία κυβέρνηση, ούτε με επαναστατικές κορώνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι το καινούργιο φρούτο που έχει παρουσιαστεί και στο αγροτικό κίνημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δίνουμε μάχη επιβίωσης. Η κυβέρνηση οφείλει, προσέξτε, οφείλει να μειώσει το κόστος παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος πρωτογενής τομέας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης και ύπαρξης. Παράγουμε το ψωμί και μας πετάει κάτι ψίχουλα όπως χθες. Παράγουμε το κρέας και μας πετάει κόκαλα. Και αυτοί έχουν πλωσιοπάροχα στρώνουν τα τραπέζια στους εφοπλιστές, στους βιομηχάνους, στους επιχειρηματίες, τους μπουκώνουν με δεκάδες δισεκατομμύρια και εμάς μας δίνουν κάποια ψίχουλα απλά να επιβιώνουμε. Αυτή την απαξίωση που εισπράξαμε από την κυβέρνηση, από υπουργούς, όταν μας είπαν ότι συμμετέχουμε λίγο στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας και μας έχουν δώσει δυσανάλογα πολλά χρήματα, πρέπει να τους πούμε ότι η ναυτιλία συμμετέχει ακόμα λιγότερο στο ακαθάριστο προϊόν της χώρας, αλλά οι φοπλιστές και αφορούν όλοι το πετρέλαιο έχουν και φορούν απαλλαγές και εθελοντικό φόρο έχουν, αν θέλουν δηλαδή πληρώνουν και για αυτούς θα δίνουν όλα. Ταυτόχρονα όμως από το αγροτικό επάγγελμα ζουν μια σειρά επαγγέλματα. Οι πρώτοι ύλοι που παράγουμε και τα τρόφιμα μεταποιούν τις βιομηχανίες, δουλεύουν μαγαζιά από το αγροτικό επάγγελμα, άρα και η συμμετοχή στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Πρέπει να πούμε ότι οργιστήκαμε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι είμαστε επαγγελματίες διαδηλωτές και δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε το χειμώνα και κάνουμε μπλόκα και τους καλούν όλους αυτούς να έρθουν μια βραδιά σε ένα μπλόκο, να καθίσουν 24 ώρες.
να βγουν την γλίδα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το δρόμο το ξέρω και εμείς αν είχαμε λεφτά στα σαλές στην Ελβετία θα ήμασταν και σε άλλους προορισμούς. Καζί δεν είμαστε, το δρόμο το ξέρουμε, λεφτά δεν έχουμε για να πάμε. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι με τις θεσμικές εξαγγελίες η κυβέρνηση φρόντισε και σίγουρα φαντάζομαι όλοι σας θα έχετε οργανώσει ταξίδια αφού μας δίνουν 13,2 ευρώ το μήνα για επιστροφή της Βετζίνης που έχει φτάσει 2,13. Φαντάζομαι όλος ο ειδικός λαός πανηγυρίζει και είναι έτοιμος για ταξίδια. Και πολύ περισσότερο οι αγρότες οι οποίοι χθες τι ακούστηκε, προχθές μάλλον και χθες, αυτά αρμόδια κυβερνητικά χείλη, ότι μας δίνουν μηδενικό ειδικό φόρο στα καύσιμα, του μηδενίζουν το φόρο και πιστεύει ο κόσμος, το πήραν και οι δημοσιογράφοι, το πήραν και πολλοί αγρότες και λένε ότι έχουμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Αυτό στην ουσία που δόθηκε χθες είναι μια κοροϊδία η οποία είναι τα 60 εκατομμύρια που είχαν πει και είχαν δεσμευτεί ότι θα δώσουν ως επιστροφή φόρου στα καύσιμα όταν ήμασταν στα μπλόκα, φύγανε από τα μπλόκα πριν 15 ημέρες, το πετρέλαιο ανέβηκε 25% 42 λεπτά, δηλαδή αυτές τις 15 ημέρες, λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, ανέβηκε το ρεύμα 42% αυτές τις τελευταίες 15 ημέρες και έρχονται χωρίς να βάζουν ποσό, που θέλουν μια διευκρίνηση αφού τη Δευτέρα υποτίθεται το ψηφίζουν και ενώ ξεκινάνε ότι θα μηδενίσουν το φόρο, τελικά μιλάνε για επιστροφή φόρου ανάλογα τις καλλιέργειες, τα στρέμματα και μια σειρά άλλους παράγοντες που βάζουν. Δηλαδή είναι το μοίρασμα της φτώχειας που είχαμε και πριν 15 ημέρες. Απλά δεν αναφέρουν το ποσό αυτή τη φορά και εμείς τους λέμε ότι με 2 ευρώ πετρέλαιο, με το ρεύμα στον ουρανό και με το κόστος στα αγροεφόδια και στις ζωοτροφές στα ύψη, επιβάλλεται να δώσουν χρήματα, όλα αυτά τα χρήματα που τα δίνουν στους επιχειρηματίες, να καθίσουν και να τα δώσουν στον πρωτογενή τομέα, επιβάλλεται ουσιαστική στήριξη και επιστροφή. Επιβάλλεται χρονολόγητο επιτρέλειο, συντάμε εμείς, αλλά και η επιστροφή που θα δώσουν, αν δώσουν, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια, 250, με βάση την τιμή του πετρελαίου σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ήδη υπάρχει ένας πόλεμος στην Ευρώπη, ένας ακόμη τα τελευταία χρόνια που γίνεται στην Ευρώπη. Ένας πόλεμος που όπως ο κάθε πόλεμος γίνεται για τα οικονομικά συμφέροντα, κάποιοι λίγοι θα κερδοσκοπήσουν και ξέρουν τι είναι αυτοί, κάποιοι πολλοί, οι λαοί, και όχι μόνο οι λαοί των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, αλλά όλοι οι λαοί θα δυστυχήσουν και θα θρυνήσουν. Τις επιπτώσεις ακόμα δεν τις έχουμε δει. Πρέπει να πούμε ότι ζητάμε η χώρα μας να μην είναι ικανή συνολική και να αμπιβλακεί από αυτό το πόλεμο. Ζητάμε όμως και στήριξη από τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου που θα είναι και σε έλλειψη τροφίμων και σε αύξηση ακόμα μεγαλύτερη του κόστους στο πετρέλαιο, στο λίπασμα και στο ρεύμα, στην ενέργεια και για τα σπίτια μας την ενέργεια και ζητάμε ταυτόχρονα το εμπάργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία θα αποκλείσει μια σειρά από προϊόντα από τη διάθεσή τους, συνεπώς θα πέσει και η τιμή τους, άρα θα χρειαστούν και στήριξη. Τα λέμε από τώρα γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και η κυβέρνηση θα μας βρίσκει μπροστά της όσο επιλέγει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, όσο επιλέγει να μας οδηγεί στο ξυπνήρισμα, στον αφανισμό και στη φτώχεια, όχι εμάς μόνο, συνολικά το ελληνικό λαό. Χρειαζόμαστε ένα κίνημα δυνατό, ρωμαλαίο, οργανωμένο σε αγροτικούς συλλόγους, ένα κίνημα πανελλαδικά συντονισμένο που θα στοχεύει στους πραγματικούς αντιπάλους, που είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις, που είναι αυτοί που μας αγοράζουν πάφτινα τα προϊόντα μας και τα πουλά πανάκριβα στα ράφια, είναι αυτοί που μας πουλάν, είναι οι ίδιοι που μας πουλά πανάκριβα τα μέσα και οι φόρτια ή τις ζωοτροφές,
όλοι αυτοί είναι οι αντίπαλοι μας, αλλά έχουμε και συμμάχους, έχουμε όλο τον ελληνικό λαό μαζί μας, έχουμε τους εργαζόμενους, έχουμε τα σωματεία, έχουμε τους αυτοαπασχολούμενους και την νεολαία, και γι' αυτό, επειδή είμαστε πολλοί, επειδή έχουμε δίκιο, επειδή έχουμε τη θέληση, αλλά και την ικανότητα να βγαίνουμε στον δρόμο και να παλεύουμε και να διεκδικούμε, γι' αυτό βάζουμε στο σύνθημά μας, το λέμε και το τονίζουμε, ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και θα νικήσουμε. Θα τα καταφέρουμε, θα τους αναγκάσουμε να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματά μας, που είναι αιτήματα επιβίωσης, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να ζήσουμε, δεν πρόκειται να καλλιεργήσουμε, ή δεν θα κάνουμε όλες τις καλλιεργητικές προτίδες.